Το ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Μπεριέμπε B200 ήρθε στην Ελλάδα σε μια δύσκολη περίοδο και βοήθησε στο να μην καεί ολόκληρη η χώρα, καθώς αν δεν ήταν αυτό, οι φωτιές θα είχαν κάψει πολλά περισσότερα στρέμματα. Για τις επιχειρήσεις αυτές μιλά ο Παναγιώτης Καπετάνης, πιλότος του ρωσικού υπτάμενου Γίγαντα. Ένα χειριστή υδροπλάνου έχει να κάνει με όλα τα στοιχεία της φύσης νερό, θάλασσα, φωτιά, αέρα επιχείρηση αυτό το καλοκαίρι σε όλες τις φωτιές. Είμαι συντονιστής απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας με 19 χρόνια εμπειρία στα Καναντέρ και 9 σε αεροσκάφη Πεζετέλ. Στην καριέρα μου έχω 5.000 ώρες πτήσεις. Φέτο συμμετέχω ως ένα αέριο συντονιστή, αναφέρει ο ίδιο μιλώντα στην εφημερίδα των συντακτών από τη θέση του πιλότου αλλά και ω πληγέντα, καθώ όπω αναφέρει πετούσε πάνω από τη βαριμπόμπη όταν είδε τη φωτιά να πλησιάζει τη γειτονιά του στου Τρακομακεδόνε. Ο ίδιο αναλύει τα χαρακτηριστικά του B200. Το B200 έχει αυξημένε δυνατότητε σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά αεροπλάνα. Πετά με διπλή ταχύτητα, μεταφέρει διπλάσιο φορτίο νερού και έχει μεγαλύτερη παραμονή στην περιοχή τη φωτιά. Η ευελιξία σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ισχύ των κινητήρων του το καθιστούν ιδανικό για το ανάγλυφο τη χώρα, σημειώνει ακόμα με βάση και την εμπειρία που ο ίδιο διαθέτει. Το πόσε φορέ γεμίζει το B200 εξαρτάται από το πόσο κοντά είναι η θάλασσα με τη φωτιά. Για παράδειγμα, σε μια φωτιά στη Σάμμο έχει κάνει 39 με 42 νερά σε μια πτήση και σε άλλες φωτιές κάνουν 10 με 12. Όσο για τις ώρες μάχης του Μπεριέφ, το ρωσικό μεγαθύριο μετρά περίπου 180 ώρες με 630 ρήψεις νερού κατά την περίοδο που βρίσκεται στην Ελλάδα.